Έχουμε χτύπημα νέο της ελληνοφρένειας. Ναι, μέσα από το ραδιόφωνο. Που ξεσπάει αυτή τη στιγμή μεγάλος πόλεμος μεταξύ Α και του Τσολιά της ελληνοφρένειας. Του Θήμιου Καλαμούκη και του Απόστολου Μπαρμπαγιάννη, οι παρουσιαστές ναι. Και οι κύριοι συντελεστές της ελληνοφρένειας τα είπαν όλα, ξεσπάθωσαν μέσα από την ραδιοφωνική τους εκπομπή στον Real FM κατά του Α και του Δήμου Βερίκηου. Πάμε να ακούσουμε τι πάνε. Τέλος πάντων, Ελληνοφρένη είναι εδώ, ραδιοφωνική. Παραμένουμε στα μικρόφωνα, είμαστε εδώ. Δεν έχει τεθεί κανένα απολύτως θέμα. Ραδιοφωνικός είμαστε καλά. Τηλεοπτικός δεν είμαστε. Ραδιοφωνικός είμαστε ελεύθεροι. Ραδιοφωνικός να λέμε ό,τι θέλουμε. Ελεύθεροι, ναι. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν είστε τηλεοπτικός. Όχι πια. Είμαστε. Μα γιατί, τι συνέβη, για πες. Μας κόψανε, κύριε Πετροχύλο μου, μας κόψανε. Νιώθω λογοκριμένος στην τοποθεσία τηλεοπτικό σιγά, τοπίο. Σιγά καημένε, όποιος παθαίνει κάτι αμέσως να νιώσει ότι τον πολεμάνε. Συντάσσεσαι με τα ψέματα του Βερίκιου. Όχι, δεν είπε ψέματα του Βερίκιου. Συγγνώμη. Μισό λεπτό. Δεν είπε ψέμα. Τι είπε ο Δήμος. Το πρωί λες. Ναι, ότι η εκπομπή δεν έκανε νούμερα αυτό. Άμα έκοβε ο Α. Περιμένεις. Αν έκοβε ο Α τις εκπομπές που κάνανε κάτω από 14. Ναι. Πρώτη εκπομπή του Βερίκιου πρέπει να κοπεί. Αυτή που βγαίνει ο Βερίκιος. Θα έμενε ο Α χωρίς πρόγραμμα. Σε βλέπω, σε ακούω λίγο εμπαθή. Δεν είμαι. Λίγο εμπαθή. 14 έκανε χθες η εκπομπή του Βερίκιου. Εμπόθης. Μισό λεπτό. Δεν έχει εκπομπή ο Δήμος. Το χαό που βγαίνει ο Βερίκιος. Ναι. 14 έκανε. Το 14 εκείνη την ώρα. Με το 12 που κάναμε εμείς, ας πούμε, τις προηγούμενες εκπομπές στην ώρα τη δική μας, είναι πολύ πιο ανίσχυρο. Λόγω ορών. Όχι, λόγω ορών και λόγω πλήθους κόσμου. Ναι, πλήθους κόσμου. Ναι. Μάτια που βλέπουν. Τα μάτια που βλέπουν. Μ' αρέσει που οι εταιρείες λένε τα μάτια που βλέπουν, όχι τα μυαλά που παρακολουθούν. Τα μάτια. Είστε μάτια. Τηλεθεατές είστε μάτια. Όχι μυαλά και αντιλήψεις. Μυαλά δεν θα. Τηλεόραση θα βλέπουμε. Έλατε. Έχουμε άποψη και για τηλεόραση τώρα. Τώρα ναι, τώρα βέβαια. Μα φταίει και ο λαός τώρα. Ναι, μέχρι να πάμε αλλού που δεν θα έχουμε και θα πούμε τι καλή που είναι η τηλεόραση και ο καινούριο μα καναλάρχη. Δεν κατάλαβα. Ένα θέμα είναι η επίσημη απάντηση. Η επίσημη εκδοχή του καναλιού είναι ότι κόπηκε η τηλεοπτική ελληνοφρένεια επειδή δεν έκανε νούμερα, δεν μπούλαγε. Ναι, εντάξει. Και επειδή στο συγκεκριμένο κανάλι και σε όλα τα κανάλια και είμαστε όλοι επαρκείς και έμπειροι, δεν κόβονται. Υπάρχουν μάλλον εκπομπές ακόμη και αν δεν κάνουν νούμερα. Για πολλούς λόγους υπάρχουν κάποιες εκπομπές. Η συγκεκριμένη εκπομπή δεν ήταν σίριαλ. Ήταν πολιτική εκπομπή. Καλή, κακή, να τα συζητήσουμε όλα. Και εμένα πολλές φορές δεν μ' άρεσε, το παλεύαμε, δεν μας έβγαινε πάντα αυτό που θέλαμε. Ειδικά το τελευταίο εξάμηνο με πολλές δυσκολίες. Αλλά σαν το καλή, αποτέλεσμα κακή, μας έβγαινε αυτό που θέλαμε. Σαν αποτέλεσμα εξάμηνο, τελικά, εξάμηνο. Τελικά, ναι. Τελικά μας έβγαινε. Απλά με πόσες δυσκολίες έβγαινε και πόσες τρικλοποδιές από την. Το θέμα δεν είναι κλίμα. Καλή, κακή. Το θέμα είναι ότι υπήρχε εκεί και είναι μια πολιτική εκπομπή. Άρα όταν τις διακόπτεις, ενώ κανονικά πρέπει να τελειώσει το Μάιο σύμφωνα με το συμβόλαιο και τα υπόλοιπα. Τον Ιούνιο. Όταν τη διακόπτεις, λογικό είναι ο καθένας να βάλει με το νου του πάρα πολλά. Βέβαια. Θα ακούσει τι θα πούμε εμείς, θα ακούσει τι θα πει το κανάλι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω είναι μια απάντηση που δεν θέλει καν ερώτηση. Τι γίνεται σε τέτοια σε θέματα. Μια εκπομπή πολιτικής σάτιρας. Ναι, που δεν υπάρχουν και πολλές. Ναι. Και η οποία έχει και πολύ σαφή προσανατολισμό και πολύ καθαρό και πολύ γερή οπτική γωνία. Εμένα νομίζω. Αυτό που μου αρέσει πιο πολύ τώρα, αυτές οι χαζομάρες που λένε εκεί από το κανάλι για τα νούμερα και αυτά που δεν πουλάγε, επειδή είμαι σε θέση να ξέρω ότι μια χαρά πουλάγε και μια χαρά έφερε τα λεφτά της τουλάχιστον, ναι. Δεν έβαζε μέσα το κανάλι. Το βασικό είναι ότι δεν ξέρεις ποιος έκοψε. Μας έκοψε ο ΣΥΡΙΖΑ, μας έκοψε ο Κυριάκος. Ποιος πήρε τηλέφωνο. Δεν ξέρω αν πήραν τηλεάμαρ και εσύ όλα πια με ένα τηλέφωνο. Δηλαδή... Όχι. Καλά. Επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά. Και πολύ καλά ξέρουμε πώς λειτουργούν λοιπόν αυτά και πώς και τι τηλέφωνα πέφτουν και τα τέτοια. Εμένα αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να. Και οι δύο θα μπορούσαν να μας κόψουν για τους ίδιους λόγους. Σαν δημιουργό, με νοιάζει ότι έγινε λίγο άκομψα, άτσαλα, δεν προλάβουμε ούτε να χαιρετήσουμε. Με νοιάζει ότι 35 συνάδελφοι μένουν εκτός δουλειάς. Και το κανάλι, ας πούμε, τι θέλει. Δηλαδή, φαντάζεσαι ένα κανάλι να πει λοιπόν καλησπέρα, απόψε κόψαμε την ελληνοφρένεια, απόψε λογοκρίναμε την ελληνοφρένεια. Δηλαδή, φαντάζεσαι ένα κανάλι να πει ποτέ αυτό, τι όχι, θα πει. Θα το πει προφανώς. Τι θα έλεγε ένα κανάλι. Προφανώς. Προφανώς θα έλεγε και αυτό που μπορεί που να πει. Και κόπηκαμε, κάναμε και 20%. Ναι. Κόπηκε η ελληνοφρένεια με 20%. Εντάξει. Ήταν και λάθος το timing. Ναι, ναι. Λυπάμαι. βέβαια. Και την περίοδο του Survivor κάναμε χαμηλά και εμείς και όλοι. Δεν κοπήκαμε. Όχι, από την προηγούμενη διοίκηση δεν μας έκοψε. Και κάναμε και πιο χαμηλά στο Survivor. Ίδια ιδιοκτησία, άλλη διοίκηση. Ίδια ιδιοκτησία, άλλη διοίκηση. Δεν κοπήκαμε. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Αλλάζουν πολλά, ναι. Αλλάζουν πολλά. Εγώ δηλαδή, ξέρεις τώρα, το είπε ένας εξωγήινος ή το είπε η Ουρά της Καμήλας. Αυτό δεν ξέρω, αυτό δεν μπορώ να γίνει. Πήγες από εξωγήινο ή από Καμήλα. Ή από Ουρά Καμήλας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είπαμε, δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τίποτα περισσότερο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται. Η επίθεσή τους στο Δήμο Βερίκιο πάντως είναι σαφέστατη, έτσι.
Μάλιστα. Εγώ κράτησα 2-3 εκφράσεις, ας πούμε, τα ψέματα που είπε ο Βερίκιος, ότι η προηγούμενη διοίκηση λέει δεν μας έκοψε, η νέα διοίκηση μας έκοψε, δηλαδή με τον Δήμο Βερίκιο που είναι πρόεδρος. Επίσης είπαν για τα νούμερα τηλεθέας ότι θα έπρεπε να κοπεί, όπως έχουμε και στον τίτλο, πρώτη εκπομπή του Βερίκιου, δηλαδή που βγαίνει στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Εγώ βλέπω έναν πόλεμο μεταξύ της Ελληνοφρένειας και του Δήμου Βερίκιου. Όχι τόσο με τον Δημήτρη Κοντομινά. Φιλίππε, να πω ότι υπάρχει περίπτωση να πάει σε κάποιο άλλο κανάλι. Σίγουρα. Στο Sky πήγε. Δηλαδή από εκεί ξεκίνησε. Άντε, το πάει κανένας αντένα. Μέχρι αντένα μπορεί να πάει.